Στο Ανάδειξέ το έχουμε την τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Φροντιστή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως. Είστε λοιπόν διδάκτορ, οικονομολόγος και λογοτέχνης, έτσι. Έχετε γράψει πλειάδα ποιητικών συλλογών, δοκιμίων, χρονογραφημάτων, βιβλίων για τη λογιστική και την οικονομία, πράγματα που είναι της καθημερινότητας και του άμεσου ενδιαφέροντός σας, διηγήματα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά έχετε και πάρα πολλές ιδιότητες, γιατί έχετε διατελέσει πρόεδρος και μέλος σε διάφορες λογοτεχνικές ενώσεις, στο Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο και σε ανώνυμη εταιρεία που είστε. Έτσι δεν είναι? Έχω διοικήσει πολλές. Έχετε διοικήσει πολλές. Αυτή είναι εκείνη που είχα ιδρύσει εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Είστε όμως και παιδί της κατοχής. Το 41 ήμουν παιδί της πείνας. Μάλιστα. Το 41 είναι γνωστό σαν ο χρόνος της πείνας στην Ελλάδα, έτσι, που πέθαιναν παιδιά, 300.000 παιδιά. Εγώ επέζησα. Πώς λοιπόν από τους αριθμούς και τα οικονομικά και αυτά που είναι έτσι της καθημερινότητος, σας κέρδισε η ποίηση και πόσο περισσότερο η τραγωδία σε έμετρο 15 σύλλαβο, μιας και μιλάμε λοιπόν εδώ για την κόρη των Καλαβρίτων από τις εκδόσεις Λιβάνη που έχετε γράψει. Καταρχήν, κυρία Νικολαίδη, η λογοτεχνία δεν είναι επάγγελμα. Όλοι οι λογοτέχνες ή σχεδόν όλοι είχαν ένα επάγγελμα καταρχήν για να ζήσουν και διότι από το επάγγελμα αναδειχθήκανε και εν συνεχεία μπήκανε με κάποιο τρόπο μπήκανε και στη λογοτεχνία, στην ποιήση του λογοτεχνία. Το ίδιο πράγμα συνέβη και εμένα. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος λόγος, ότι οι δουλειές που έκανε ήταν πάρα πολύ ποιηστικές. Όταν διοικείς πολυεθνικές εταιρείες, απαιτητικές, χρειάζεται και μια εκτόνωση. Η λογοτεχνία λοιπόν και ιδιαίτερα η ποιήση μου έδωσε αυτή την εκτόνωση. Αναφορικά τώρα με το έργο με την κόρη των Καλαβρίτων, που είναι η πρώτη τραγωδία που γράφω, γιατί έχω γράψει και άλλα θεατρικά έργα, παρορμήθηκα καταρχήν από ένα ντοκιμαντέρ που είχε παρουσιαστεί για το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και επειδή είχα χτίσει στη μνήμη μου τα Καλάβρητα σε μια αποτρόπια σφαγή που είχαν διαπράξει τα στρατεύματα κατοχής στις 13 Δεκέμβρη του 1943, κίνησα μια προσκυνηματική, ας πούμε, εκστρατεία εκεί. Πήγα πάνω στα Καλάβρητα και πήγα και στον τόπο της φαγής και εμπνεύστηκα αυτή την τραγωδία. Έτσι λοιπόν ήρθε η έμπνευση του τελευταίου αυτού βιβλίου. Ναι. Να δούμε λίγο για την υπόθεση του βιβλίου και το πώς καταλήξατε το να το κάνετε τραγωδία. Θα μπορούσατε απλά να το κάνετε ιστορικό αφηγηματικό, έτσι δεν είναι, μυθιστόρημα. Σωστό. Εσείς έχετε διαλέξει μια διαφορετική... Είναι διαφορετικό τρόπο έκφρασης εδώ, νομίζω. Σωστό. Ναι. Καταρχήν, το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, όπως και όλα τα ολοκαυτώματα, και είναι όπως ξέρετε πολλά στην Ελλάδα, και θα λέγαμε το γενικότερο ολοκαύτωμα της χώρας μας από τα γερμανικά στρατεύματα, είναι μια τραγωδία καθ' αυτή. Το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων υπήρξε μια τραγωδία, μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Και ο δικός μου προβληματισμός που είχε ξεκινήσει να γράψω κάτι άλλο για τα Καλάβρητα, ας πούμε, δεν έπιανε, δεν έβγαινε, δεν μου έβγαινε. Και όταν σκέφτηκα την τραγωδία, δόμησα αυτό το έργο στα χνάρια της αρχαίας τραγωδίας. Γι' αυτό και το έκανα σε έμετρο 15 σύλλαβο, που είναι ο εθνικός μας στίχος, ο 15 σύλλαβος, και φυσικά το δόμησα πάνω στα χνάρια της αρχαίας τραγωδίας. Δηλαδή έχει σύνθεση και πλοκή, ακολουθώντας την αρχαία τραγωδία. Ακολουθώντας τον Εσχύλο ή τον Ευρυπίδη. Έτσι, έχει πρόλογο, έχει επεισόδια, έχει την έξοδο, έχει κορύφωση της κρίσης, έχει κάθαρση, έχει απομηχανής Θεό κλπ. Είναι δηλαδή ένα έργο δομημένο σε αυτά τα χνάρια της αρχαίας τραγωδίας. Θα διαβάσουμε και αποσπάσματα σε λίγο, οπότε θα... Ακούσουν τη λιθέτες, βέβαια, ναι. Ποιος είναι ο λόγος που γράφετε μέσα στο βιβλίο και πώς τον διαλέξατε? Γιατί διάλεξα να γράψω αυτό το βιβλίο? Ναι. Καταρχήν, είναι σημαντική η ερώτηση. Δεν πρέπει να σκεπαστεί η μνήμη αυτών των κακουργημάτων που διέπραξαν οι Γερμανοί στη χώρα μας κατά την κατοχή. Δεν είναι δυνατόν να παραγραφεί αυτή η μνήμη. Και όσοι συμβάλλουν προς τη διατήρηση της μνήμης, νομίζω κάνουν ένα, αν θέλετε, εθνικό έργο. Εγώ λοιπόν θέλω να διατηρηθεί αυτή η μνήμη,
να διατηρηθεί η μνήμη μου του πατέρα μου που σκοτώθηκε, του σπιτιού μας που κάηκε από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς, η μνήμη των 300.000 παιδιών που πέθαναν από την πείνα, η μνήμη του 1.000.000 θυμάτων της γερμανικής κατοχής. Άρα αυτή είναι και η στόχη του βιβλίου αυτού. Ναι, να αναδείξουν καταρχήν, ιδιαίτερα να αναδείξουν τη μεγάλη τραγωδία του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων. Έτσι είναι ο κύριος σκοπός. Όμως αναδεικνύει και ψυχικές καταστάσεις που είχαν, ας πούμε, έχουν τα διάφορα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται εδώ στο βιβλίο. Δεν είναι υπαρκτά τα πρόσωπα, αλλά θα μπορούσε να είναι. Στο χορό, ας πούμε, είναι οι μαυροφορεμένες γυναίκες, οι χείρες που απομείνουν από την εκτέλεση των ανδρών. Ο λόγος όμως είναι ότι αυτό το βιβλίο, πέραν από την ανάδειξη της τραγωδίας, αναδεικνύει ταυτόχρονα μέσα από την κάθαρση και το ιδανικό της ειρήνης και την γενναιοφροσύνη των Ελλήνων και την γενναιοψυχία των Ελλήνων. Είναι όμως ένα έργο τελικά αντιπολεμικό, είναι ένα έργο αντιφασιστικό, είναι ένα έργο κατά της βίας αυτό. Υπάρχει και πρόλογος δικό σας και υπάρχει ο χαιρετισμός και ο πρόλογος του Δημάρχου των Καλαβρίτων, βεβαίως, ο οποίος παρέστηκε και κατά τη βιβλιοπαρουσίασή σας, έτσι βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως. Η οποία έγινε πότε η οποία και πού? Έγινε στις 5 του Νοεμβρίου, mm-hmm. Χαιρέτησε ο Δήμαρχος, ήρθε από τα Καλαβρίτα ειδικός, χαιρέτησε την εκδήλωση και ήταν εκεί δύο πρόεδροι των Καλαβριτινών Ενώσεων, ο πρόεδρος της Ένωσης Καλαβριτινών Αθήνας, ο κύριος Σωτήρη Τσενές, και ο πρόεδρος της Πανκαλαβριτινής Ένωσης, ο κύριος Δημήτρης Βαρβιτσιώτης. Και ήταν και πολλοί πρόεδροι τοπικών εκεί συλλόγων που εκπροσωπούνται και στην Αθήνα. Από όσο έχετε διαβάσει και από όσο μας δείχνετε μέσα στο βιβλίο, θα το θεωρούσατε έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας? Κοιτάξτε, η διάκριση αυτή, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι συμβατική όρη, νομική αν θέλετε όρη που έχουν καρυφθεί. Εγώ θεωρώ, κυρία Νικολαίδη, ότι όταν έχουν διαπραχθεί τόσα εγκλήματα, όταν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πεθάναν 50 εκατομμύρια άνθρωποι ανεξάρτητα από τις άλλες τεράστιες καταστροφές που γίνανε, αν αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τι είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας? Εμένα δεν με απασχολεί αν είναι έγκλημα πολέμου ή όχι, για να διεκδικηθούν ή όχι αποζημιώσεις και τα πλάνα. Αν με ενδιαφέρει είναι εκεί το θέμα, είναι ότι όποιος σκοτώνει έναν άνθρωπο, χωρίς λόγο βέβαια, διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά του ανθρώπου. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της σφαγής του διστόμου και άλλων σφαγών που υπάρχουν μέσα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και των Καλαβρίτων? 193 είναι οι πόλεις και τα χωριά, τα μαρτυρικά. Υπάρχει και το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. Του οποίου τώρα συμπτωματικά πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος των Καλαβρίτων, ο κ. Λαζουράς. Mm-hmm. Υπάρχει μία συγκουλιωτική ουσία. Ποια ήταν αυτή η συγκουλιωτική ουσία? Ότι αυτά τα εγκλήματα γίνανε προσχεδιασμένα. Έτσι, και αυτά που λένε ότι υπήρχαν αιτίες, οι αντάρτες, εκείνα και τα άλλα και τα λοιπά, αυτά είναι για μένα ιστορίες που δεν μας αφορούν. Τα εγκλήματα αυτά των Γερμανών ήταν προσχεδιασμένα. Το έγκλημα και η εκτέλεση των εκατοντάδων ανδρών πάνω από 12 χρονών στα Καλαβρίτα ήταν σχεδιασμένο στη Γερμανία. Άρα λοιπόν η συγκολητική ουσία αυτών ήταν ότι θέλανε να εξολοθρεύσουν ολόκληρες πόλεις για προβληματισμό, για να κάμψουν την αντίσταση, να κάμψουν το Αντάρτικο κτλ. Αλλά όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα. Και αυτό είναι που ενώνει όλες αυτές τις πόλεις. Από τους άνδρες αυτούς που εκτελέσαν, επιζήσαν μόνο 13. Mm-hmm. Ένας από αυτούς λοιπόν έχει αφηγηθεί και εγώ έχω περιγράψει με τον έμετρο, ας πούμε, έχω περιγράψει την αφήγηση. Mm-hmm. Ο Σοκράτης λοιπόν λέει: «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, του μπαρουτιού η μυρωδιά μου φράξε τα ρουθούνια. Εκτέλεση εξ επαφής. Τόπουλου την ανάσα στα αυτιά μου την αισθάνθηκα. Την άχτηκε το αίμα από το κρανίο μου καυτό στο πρόσωπό μου απάνω. Αυτό ήταν όλο. Ως εδώ η ζήση μου με φτάνει», ήταν η σκέψη που έκανα στο αίμα βουτυγμένος. «Σαν αποτύχη σώθηκα, γιατί ο εκτελεστής μου θαρώντας ήμουνα νεκρός, κινήθηκε πιο πέρα σ' άλλων νεκρών τα σώματα, χαριστικές ξερνώντας τις πιστολιές που πέφτανε κι άλλες ζωές θερίζαν μέχρι που αίμα χόρτασαν τα αιμοβόρα κτίνη». Και την ειρήνη στο τέλος, λίγο πριν το τέλος, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει μια, στο βιβλίο αυτό, σας είπα ότι είναι ένα ανταπολεμικό έργο,
αναδεικνύει την γενναιοφροσύνη των Ελλήνων, διότι αυτό το πάθος και το μίσος για εκδίκηση εναντίον αυτού του Γερμανού του στρατιώτη, για πάση περιπτώσει, που βρέθηκε εκεί, μετά την σφαγή, μεταλλάσσονται αυτά τα αισθήματα σε αισθήματα γενναιοψυχίας, γενναιοδορίας, συγχώρεσης κλπ. Είναι η κατάληξη του βιβλίου με την οδή στην ειρήνη. Εδώ στον τάφον των νοπών το ματωμένο χώμα των Καλαβρίτων τάγιο, στην τραγική την πόλη χωές δακρύων των ψυχών ως προσφορά μας δέξου και των χεριών μας τάπλωμα στους εισβολείς, σημάδι αθώων αίμα άλλο πια άδικα να μη χύσουν. Το τελευταίο είναι αυτό των Καλαβρίτων το αίμα. Λευκό μαντήλι ψώνουμε ως μήνυμά σου, ειρήνη, προς τη σφαγή στους τελεστές, πως πουθενά δεν βγάζουν του αίματος οι ποταμοί. Ειρήνη, ας τους στερέψεις, χεριών αδίκων τα σπαθιά βάλτα με στα θικάρια και τους βαρβάρους εισβολείς αμέσως στείλε πίσω, στα σπίτια τους, πριν είναι αργά, πριν αίμα, ερήπια, στάχτη γίνει και η πατρίδα τους που μάτωσε τον κόσμο. Και τελειώνει με το «Ανάθεμα στο φασισμό, τη μαύρη ιδεολογία, ανάθεμα στον πόλεμο, ανάθεμα στη βία. Στον κόσμο η ειρήνη γύρισε, μαζί μας μείνε πάντα, στον Καλαβρίτων τάγια χώματα γύρνα πίσω». Σας είπα, είναι ένα αντιπολεμικό βασικά έργο, το οποίο αναδεικνύει στο πρώτο μέρος αναδεικνύει τη βαναυσότητα, την αγριότητα, τη βαρβαρότητα των Γερμανών στην εξολόθρευση αυτού του πληθυσμού και στο κάψιμο της πόλης. Κάψανε το Μέγα Σπήλαιο, κάψανε την Άγια Λαύρα, δεν σεβαστήκανε τίποτα. Ήτανε ορδές ούνων. Να ρωτήσω λίγο για το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων, τι μπορούμε να πούμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει προς τις κατευθύνσεις αυτές. Το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων καταρχήν παίζει ένα σπουδαίο ρόλο και πιστεύω σπουδαιότερος είναι ότι υπάρχει ένα, αν θέλετε, ένα όργανο που συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο η Προεδρία εναλλάσσεται μεταξύ των δημάρχων, ας πούμε, των μαρτυρικών πόλεων και συζητιώνται τα ζητήματα με ποιον τρόπο καταρχήν θα διεθνοποιηθεί αυτό το θέμα, να καταλάβουν, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος τι πράγματι έχουν κάνει οι Γερμανοί εδώ. Και φυσικά να βοηθηθεί και η προσπάθεια που κάνει η χώρα ή που κάνουν οι άλλοι φορείς, παραδείγματος χάρη ο ΕΣΔΟΓΕ, το Εθνικό Συμβούλιο για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, των αποζημιώσεων δηλαδή. Οπότε συμπαρίστανται σε όποια προσπάθεια γίνεται για να πληρώσουν οι Γερμανοί, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία οφείλουν σε αυτή τη χώρα. Και ένα πράγμα που δεν θα πληρώσουν ποτέ, κυρία Νικολαίδη, είναι οι ανθρώπινες ζωές που χαθήκανε. Διότι αυτές οι ζωές, παραδείγματος χάρη, ο δικός μου πατέρα δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Και τα παιδιά που εκτελεστήκαν και πεθάναν από πείνα στην κατοχή δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω και δεν μπορεί να αποτιμηθεί η ζωή τους. Το δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της μνήμης. Δεν πρέπει να παραγραφεί, δεν μπορεί να παραγραφεί η μνήμη αυτών των αγριοτήτων που διάπραξαν οι Γερμανοί σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο κύριος Θανάσης Φροντιστής με την κόρη των Καλαβρίτων από τις εκδόσεις Λιβάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.